Πες. Έτσι. Ωραίο. Πού το φερόνεις. Λοιπόν. Πού το φερόνεις. Στο Στέφανο Κωνσταντινίδη. Αλίμονο. Για πείτε τι έγινε. Έτσι παίζετε το παιχνίδι. Λοιπόν, Αλβάρο, ετοιμάσατε παιδιά η δίκη. Η δίκη για το διαζύγιο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Έχουν βγει όλα τα όπλα. Και ο Αλβάρο, κατά την άποψή μου, έβγαλε το πιο ντροπιαστικό για έναν άντρα ή κάποιον που θέλει να λέγεται άντρας και φοράει παντελόνια. Προειδεάζει το κοινό. Την απατούσα γιατί δεν ήθελε να κάνουμε σεξ. Oh. Εκείνη είχε ψυχολογικά προβλήματα και δεν πληρούσε τις συζυγικές της υποχρεώσεις. Τώρα όλα αυτά, ακριβώς. Λοιπόν, όλα αυτά διέρευσαν στον βραζιλιάνικο τύπο σε site και περιοδικά. Τα διέρευσε βραζιλιάνα ψυχολόγος, γυναίκα υπενθυμίζω, το συζητάμε μετά, η οποία θα κληθεί ως μάρτυρας υπεράσπισης του Αλβάρο, λέγοντας ότι η Αθηνά Ωνάση έπασχε και πάσχει από κατάθλιψη, δεν έκανε σεξ με τον Αλβάρο, δεν ήθελε τη σεξουαλική επαφή, δεν έκανε καμία από τις συζυγικές της υποχρεώσεις στο κρεβάτι, γι' αυτό αναγκάστηκε αυτό το σεμνό παιδί. Άρα τα λέει ένα τρίτο πρόσωπο. Ένα τρίτο πρόσωπο, αυτή η οποία ήταν η γιατρός της. Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα αφού που αιωρείται. Αν είναι η γιατρός της, υπάρχει ιατρικό απόρριτο. Δηλαδή είναι μια γιατρός η οποία έκρινε από πλάνα που βλέπει την Αθηνά πάνω στάλογο ότι έχει κατάθλιψη, νομίζω ότι δεν έχει καμία βάση. Αν πάλι της τα έχει πει και την έχει δασκαλέψει ο Αλβάρο να τα πει στο δικαστήριο, είναι πάλι ένα άλλο θέμα. Δεν γίνεται αποδεκτή ως μάρτυρας. Το λέει ο Αλβάρο ή το λέει αυτή, δεν έχω καταλάβει. Το λέει η Βραζιλιάνα ψυχίατρος που έχει εκμυστηρευθεί ο Αλβάρο. Ο ίδιος ο Αλβάρο στην ουσία δεν είπε ο Φαντέρα. Στην ουσία ναι. Τι ξεφτιλίκι είναι αυτό. Είναι πολύ μεγάλο. Θα έλεγα ότι είναι ντροπιαστικό. Ξεφτιλίζει όλο και πολύ. Είναι ξεφτιλίκι, αλλά επί της ουσίας δεν έχει δίκιο, ρε παιδιά. Εκείνος το υποστηρίζει αυτό. Δεν ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει. Ότι αφού είχε μανιοκατάθλιψη και δεν κάνανε σεξ, δηλαδή τι να κάνει κι αυτό. Στην αντιστήριξη δεν μπορεί. Μπήκε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο σώμα του Τσουρού. Αν να μιλήσουμε συναισθηματικά, πράγματι πρόκειται για έναν ηλίθιο άντρα που βγαίνει δημόσια τώρα πλέον και λέει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο Συμβαίνει. Που είχε με τη γυναίκα του ήταν τόσα χρόνια προσωπικό. Μαζί. Πρόσεξε τώρα όμως. Αν πάμε όμως στα δικαστήρια, γιατί πάνε σε δικαστήρια μάγια εκατομμυρίων παιδιά τώρα. 10 εκατομμυρίων δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί, μπράβο. Είναι αποδεκτό στο δικαστήριο Τι? Και στα ελληνικά δικαστήρια ναι. Όταν πάει ένας και πει γυναίκα ή άντρας ότι ο σύζυγός του, η σύζυγός του δεν κάνουν μαζί έρωτα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό να μιλείς με δικηγόρους είναι επιχείρημα δικαστικό. Πού το ξέρεις εσύ, πού το γνωρίζεις. Παιδί μου, έχει καλύψει τέτοιες υποθέσεις. Καταρχήν, ισχύει αυτό που λέω το μυαλό μου τώρα. Δεν ισχύει πλέον γιατί δεν είναι ποινικό αδίκημα η μοιχεία. Άρα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πλέον δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν ξέρω σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα τέλος πάντων δεν είναι. Δεν είναι. Όμως, αν ζητείς κάποια πράγματα και θέλει να δικαιολογείς, γιατί θα πει Αθηνά. Αν ότι... είναι από την άλλη όμως, θα έρθει η Αθηνά και θα σου πει, αν ήταν στο ίδιο επίπεδο με τον Αλβάρο, ότι ο Αλβάρο ήδη με απατούσε. Αυτό θα γίνει, θα σε κατηνιαστούν. Γυναίκες διάφορες και εγώ βέβαια Φιστεύω δεν ήθελα να Αθηνά κάνω σεξ δεν μαζί. Κάνει αυτό δεν το κάνει, αφού η Αθηνά δεν έχει διαρρεύσει. Κάτσε ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Την Αθηνά έχει διαρρεύσει. Ότι την απατούσε. Και η είδηση είναι με αυτό που λέει τώρα η Λεάνα, ότι πρώτη φορά ο Αλβάρο παραδέχεται δημοσίως μέσω τη κυρία που τα πληρώσει προφανώς ότι απατούσε την Αθηνά. Η Αθηνά που έχει μιλήσει ακριβώς. Πώς διέρευσε αυτό. Αυτενά. Από τους σεκιουριτάδες ότι από ότι την απατούσε. Ρίστε, ότι Βανέ, βίλα... μια Αλβάρο πως θα συνέχεια σιγά πράγματα. Σιγά το δύσκολο στη να μάθει την βίλα την έπιασε με άλλους. Ποιος το έχει διαρρεύσει αυτό. Ο ίδιος. Είναι δύσκολο να μαθευτεί. Ότι στη βίλα παιδί μου τον έπιασε καβάλα στο λόγο για Αθηνά. Από την πλευρά της Αθηνάς έχει διαρρεύσει. Και αυτό είναι πρώτη φορά το παραδέχεται. Είσαι τούρι τι το παρέχει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εάν όταν προχωρήσουν, φαντάζομαι και υπάρχουν τα δικόγραφα, σωστό. Αυτά μπορούν να βγουν προς τα έξω. Τα έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα. Βεβαίως, δηλαδή, που αναλυτικά μέσα γράφονται, αναγράφονται και οι δύο πλευρές. Τώρα αυτό δεν είναι από ένα δικόγραφο, είναι μία γιατρός που λέει κάτι. Είναι η γιατρός, περίμενε Φέη, είναι η γιατρός που έχει κληθεί ως πρώτη μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη που θα ξεκινήσει. Άρα, άρα είναι και η γραμμή ουσιαστικά που θα πάρει στο μέλος ο Αλβάρο. Τι θα υποστηρίξουν στο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα, εάν η σύζυγος για τους όποιους λόγους, επειδή όπως λέει είχε κατάθλιψη, επειδή αισθανόταν ανασφάλεια, επειδή έβλεπε ότι αυτός κοιτούσε και άλλες. Ναι. Ξέρεις, αυτό μπορεί ψυχολογικά να σε κάνει να κλειστείς και να μην είσαι τόσο άνετα με τον σύντροφό σου. Ή προσπαθείς αν την αγαπάς να βρεις μια λύση και να έρθεις κοντά της, ή χωρίζεις. Mm-hmm. Το να αρπάξεις αυτό σαν δικαιολογία για να κάνεις άλλες 20 σχέσεις,
Δεν έχει νόημα. Εγώ ξέρω ότι όταν κάποιο απατάει, δεν φταίει μόνο ένα, φταίνει και οι δύο. Χωρίζει όμω. Φαίνεται και τώρα. Ωραία. Εντάξει, χωρίζει. Άμα είσαι με την Αθηνά, ο Νάση είναι πολλά τα λεφτά, ρε, σφίγγε για να χωρίσει. Δεν σου λέω εγώ. Ο άνθρωπο είναι. Εάν υπήρχε όμω και η αγάπη πέρα από το Νάση, θα προσπαθούσε να τη βοηθήσει. Προφανώ δεν υπήρχε. Γιατί και αν ο άνθρωπό σου περνάει μια δύσκολη κατάσταση και έχει κατάθλιψη. Δεν λε, α, εγώ σκέφτομαι. Και τι θα κάνει, την ανάγκη, α πούμε. Τι θα κάνει, δηλαδή θα αυτοικανοποιείται. Ναι, θα αυτοικανοποιείται. Θα πάει αλλού. Θα στηρίξει τη γυναίκα του. Δεν χωρίζει. Γιατί είσαι τραγικός και θες τα λεφτά της ο Νάση. Από εκεί και πέρα σεξ δεν θα κάνεις. Άρα, παιδιά, το ίδιο λέμε. Αλλά το καταλαβαίνω σε επιχείρημα. Όλοι ειλικρινόμαστε από τις επιλογές μας γενικότερα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος. Δεν συμφωνώ, αλλά καταλαβαίνω το επιχείρημα που λέει. Δηλαδή, αν οι άλλοι δεν σου κάθεται να κάνει σεξ, τι να κάνει. 20 ημέρες μετά το διαζύγιο. Είπε αγαπάω για πρώτη φορά και μας ανέβασε τη φωτογραφία στο Instagram με μια νέα συνοδό. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά τα βλέπεις. Είναι τραγικό και εντελώς δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Να κάνω μια παρένθεση, Κώστα, σε αυτό που λες. Οι κύκλοι του, φίλοι του, λένε ότι ο Αλβάρο έκανε πολλές υποχωρήσεις στη ζωή και την καριέρα του. Ανύπαρκτη. Για καριέρα. Για να βρίσκεται. Του Ολυμπιονίκη, τι ανύπαρκτη, Ελεάνα. Της Αθηνάς θα κάνει τα πάντα για να πάρει όλα όσα του ανήκουν. Και να σας πω κάτι. Γιατί υπήρχε προγαμιαίο συμβόλαιο, γι' αυτό, αυτό προφανώς εννοούν. Το 1 εκατομμύριο το χρόνο για όσα χρόνια γάμου. Ναι, αυτό θέλει περισσότερα, βέβαια. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Στο Αθηνά, ο Αθηνά ο Νάση Foundation και σε όλο αυτό το χώρο show που έχει φτιάξει, το know-how δεν το είχε η Αθηνά ο Νάση, το είχε ο Ολυμπιονίκης Αλβάρο. Το know-how, τα λεφτά έχει άλλοι. Κάτσε ρε Λεάνα, κάνουμε μαζί μια επιχείρηση. Και έχει τα λεφτά εσύ. Και εγώ την τρέχω την επιχείρηση. Δεν κάνουμε και μαζί δουλειά. Δηλαδή ο χρόνος δεν είναι δουλειά. Δεν είναι, το έτσι ακριβώς, δηλαδή. Γιατί δεν είναι έτσι ακριβώς, διότι η Αθηνά ο Νάση δεν ήταν μόνη της. Σέρνει μια ομάδα και έναν στρατό συμβούλων. Ναι, αλλά το Αθηνά ο Νάση Foundation. Μιλάμε για την Ονάση, τι είναι αυτά που παιδάκι μου, ναι, τον μιλάμε για μια δισεκατομμύριο και πήγε και τους έκανε. Τους έφτιαξε την πίσνα. Βρε Στέφανε, το Foundation. Δεν ήταν αυτή, δεν το κάνει. Ρε παιδί μου, παίρνω από ένα μαγάζι με επιχειρηματίας. Στέφανε, το Foundation της Αθηνάς ο Νάση. Αν είμαι εγώ ο Νάση, θα με βοηθήσει εμένα, τρελάθηκες. Εγώ έχω τα λεφτά και σου λέω να παίξε μουσική για να βάλω κόσμο. Σου λέει, προϋπήρχε και φαντάζομαι μπορεί να πληρώσει 1 εκατομμύριο στελέχη με τα καλύτερα παγκοσμίω. Δεν παγκόσμιο χώρο σου, το Αθηνά ο Νάσης χώρο σου. Βρέσει, Στέφανε, αυτό το έκανε ο ίδιος ο Αλβάρο για να παίρνει περισσότερα λεφτά. Η ίδια δεν έχει λατρεία με τα τώρα. Ναι, αλλά σου λέω το know-how το έχει εκείνος. Ποιο know-how, βρεσί, Στέφανε. Με τα ρολόγια, γιατί είναι μεγάλος χορηγός, σίγουρα έγινε λόγω της Αθηνάς. Στέφανε, ο Αλβάρο ήταν ένας Ολυμπιονίκης, ένας άντρας πάρα πολύ ωραίος, ο οποίος συνέχεια πήγαινε με μεγαλύτερες γυναίκες. Είναι πολύ γνωστά αυτά. Ναι. Και πάντα έκανε business. Αυτό λέω, τότε γιατί τον παντρεύτηκε αυτό το γνωστάρι, Ελένη. Γιατί ήταν 17 χρονών, βρε Κώστα. Τον ερωτεύτηκε, ρε Κώστα. Ήταν 17. Δεν ήξερε ποιο παντρεύεται. Στα 17 σου τον ερωτεύεται. Θεωρεί ότι δεν αλλάζει τον άνθρωπο. Τον αλλάζει μικρή. Δεν αλλάζει ο άνθρωπο, παιδιά. Ξέρει ποιο παντρεύεσαι. Είσαι ο ίδιο στα 17 και ο ίδιο στα 30 και στα 40. Όχι, Αλβάρο λέω. Ξέρει ποιο παντρεύεσαι και λέω ότι είναι μικρή. Είναι μια κοπέλα ευάλωτη χωρί οικογένεια. Να πούμε και κάτι που το έχουμε ξαναπεί. Και να προχωρήσουμε. Καταρχήν τη πούλησε έρωτα. Κατά δεύτερον, ήταν ένα κορίτσι 17 χρονών. Και κατά δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί. Έβλεπε στον καθρέφτη τον πατέρα τη. Ο πατέρα τη ήταν ένα τσιγκολό. Δεν είναι τίποτα άλλο, παιδιά. Ο κυρίω. Αλλά ο παρανομαστή είναι ένα. Χωρί σεξ διαλύεται ένα γάμο. Εγώ ξέρω, Στέφανε, ότι οι γυναίκε. Όμορφες, ενώ εσωτερικά και που περνάνε καλά και που είναι χαρούμενες και που είναι ευτυχισμένες, όλο αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Δηλαδή, έχει πολύ το δίκιο. Ένας μάγκας είναι. Αν ήταν μάγκα. Δεν ήταν από την ψυχοτική τη κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είχε και κάποια ψυχολογικά προβλήματα γιατί αυτό δεν βοήθησε όσο θα έπρεπε. Δεν τον ενδιέφερε, παιδί μου, αυτό. Γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα πριν τον Αλβάρο, η Αθηνά. Μα είναι προφανές αυτό. Αλλά ένα σύντροφο μπορεί να σε βοηθήσει. Δεν σου λέω να σε αγαπάει. Να σε εξελίσσει. Πρέπει να σε αγαπάει. Τώρα ο άντρα χωρί σεξ είναι σαν το survivor τη Όπου Πασκάλη που πίναγε. Δηλαδή είχε σκάσει κι αυτό. Να κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, μια χειρότερη. Γιατί δεν πήγαινε με άλλε, θα το πιστεύει. Γι' αυτό πήγαινε με άλλες. Να προχωρήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, μια και μιλάμε για ψυχαναγκασμό.